τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε. Ο Κύριος είδε τον παράλυτο αυτό, ο οποίος 38 ολόκληρα χρόνια ήταν δίπλα στην κολυμβήθρα, η οποία βρισκόταν κοντά στην προβατική πύλη. Και αυτή η κολυμβήθρα λεγόταν Βηθεσδά. Και εκεί συνέβαινε αυτό το θαύμα. Μία φορά το χρόνο κατέβαινε άγγελος Κυρίου, ετάρασε το είδος και όποιος έμπαινε πρώτος από τους ασθενείς που ήταν εκεί κοντά, αυτός γινόταν καλά. Η νέα κολυμβήθρα της Βηθεσδά είναι η Αγία μας Εκκλησία. Και το είδωρο εκεί πάντοτε παρέχει υγεία ψυχική και σωματική. Και όχι μόνο στον πρώτο, αλλά σε όλους οι οποίοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πόσοι άνθρωποι άραγε παίρνουν αυτή τη θεραπεία. Αυτός ο παράλυτος δεν είχε άνθρωπο, έτσι τουλάχιστον έλεγε, εις τον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος ήταν εμπρός του. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος δεν αναγκάζει κανέναν να θεραπευτεί εάν ο ίδιος δεν θέλει. Γι' αυτό και ρωτάει και τον παράλυτο για να μην καταλύσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία του. Θέλεις υγιής γενέστε. Θέλεις να γίνεις υγιής. Θα έλεγε κανείς τι ερώτηση είναι αυτή. Είναι δυνατόν να μην θέλει να γίνει υγιής ένας παράλυτος 38 χρόνια, ο οποίος κάθεται δίπλα στην πηγή των ιαμάτων, αλλά δεν καταφέρνει να μπει πρώτος. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν υγιείς πνευματικά ή θέλουν μεν, αλλά δεν τους αφήνει κάτι. Και τι είναι αυτό το κάτι? Είναι η συνήθεια, η κακή, η οποία έχει γεράσει μαζί τους, έχει γίνει ένα με τη φύση τους. Αυτή η φοβερή κατάσταση, η συνήθεια στο κακό, στην αμαρτία, είναι αυτή η οποία εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να θεραπευτούν. Και ναι, μεν υπάρχει κάποια καλή πρόθεση, αλλά όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η συνήθεια που επαγιώθηκε με την πάροδο μακρού χρόνου λαμβάνει ισχύν φύσεως. Γίνεται δευτέρα φύσης στον άνθρωπο. Και γι' αυτό δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος τη συνήθεια. Αν, ας πούμε, κάποιος προσπαθήσει να νικήσει ένα φυσικό ιδίωμα, λόγω χάρη το επιθυμητικό ή το γελαστικό που έχει, δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί είναι συνυφασμένο με τη φύση του ανθρώπου. Έτσι και η αμαρτία, όταν παγιωθεί και γίνει πάθος, είναι πολύ δύσκολο να εκβληθεί από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ως άλλος παράλυτος, με ψυχή παραλυμένη, μένει ανίκανος να θεραπευτεί. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μην επιτρέπει ο άνθρωπος να εδραιώνεται μια κακή συνήθεια μέσα του, ένα πάθος. Ο Ιερός Αυγουστίνος στο βιβλίο του Εξομολογήσεις λέγει, «Έστενον δε δεμένος», δηλαδή αναστέναζα δεμένος. Από τι, άνθρωποι του Θεού, στέναζες δεμένος? Όχι από άλλο, λέει, όχι από ξένη αλυσίδα, αλλά με την δική μου τη σιδηρά συνήθεια. Η δική μου η θέλησης ήτανε τύραννος, ήτανε η άρρηκτος αλυσίδα, η αδιάσπαστη δηλαδή, που δεν μπορούσε τίποτα να την καταστρέψει, να τη διασπάσει. Και αυτή δεν ήταν άλλη από τη συνήθεια, η οποία με έδεσε τόσο που με έφερε σε ακολασία, πράγμα που δεν μπορούσα να το αποκόψω. Και αυτό έγινε ανάγκη, και η ανάγκη κατέληξε να γίνει φύσης. Και γι' αυτό και φωνάζει αυτός ο μετέπειτα κατορθώσας με τη χάρη του Θεού να μετανοήσει και να γίνει Άγιος, αφού βαφτίστηκε να γίνει Άγιος και Επίσκοπος. Ουδής είδεν, λέγει, ημί ο πεπειραμένος, ή αν δυσχέριαν έχει εκόψε αρχαίων έθος. Κανείς δηλαδή, λέει, δεν ξέρει, παρά μόνο αυτός που έχει εμπειρία, το πόσο δυσκολία μεγάλη έχει το να κόψει κάποιος μια παλιά συνήθεια, ένα κακό πάθος που έχει χρονίσει μέσα του.
σε αυτόν που η αμαρτία έχει γίνει συνήθεια, σε αυτόν συμβαίνει κάτι ανάλογο με έναν ο οποίος είναι κλεισμένος σε μια σκοτεινή φυλακή. Και η πόρτα μεν είναι ανοιχτή, αλλά αυτός έχει χάσει την πόρτα. Τριγυρίζει να την βρει, όμως δεν μπορεί, γιατί η πονηρά συνήθεια την έχει κλεισμένη. Και ο ίδιος όλο και αναβάλει την έξοδο και την έρευνα κάνει για την πόρτα και πεθαίνει τελικά φυλακισμένος. Ενώ η έξοδος υπάρχει, είναι η μετάνοια. Όμως η συνήθεια, η αμαρτία, επειδή έλαβε συνήθεια, έλκει εις παντελή απώλεια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδελφοί μου, να επιτρέπουμε στην αμαρτία να χρονίζει μέσα μας, αλλά αμέσως να την αποβάλουμε με την μετάνοια. Κάποτε ο Δαβίδ θέλησε να παλέψει με τον φοβερό εκείνο και προκλητικότατο Γολιάθ, και ο βασιλέας ο Σαούλ θέλησε να του δώσει τα όπλα του, τα βασιλικά όπλα. Τα δοκίμασε ο Δαβίδ και δεν μπορούσε να κουνηθεί, γιατί δεν είχε συνηθίσει να κυκλοφορεί με τέτοια πανοπλία. Και λέγει στον βασιλέα Δαβίδ: «Υψηλότατε βασιλεύ, ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες. Είναι λαμπρά και πολύτιμα τα άρματά σου, αλλά δεν είναι για μένα. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να νικώ τους εχθρούς με τέτοια άρματα. Ουμή δίνομαι πορευθύνε εν τούτης, ότι ούπε πήραμε. Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά, γιατί δεν τα έχω συνηθίσει. Κράτα τα άρματά σου, εσύ να νικάς με αυτά τους εχθρούς σου. Σε μένα φτάνει η σφενδόνα, με αυτή συνήθισα να θανατώνω αρκούδες και λιοντάρια. Από αυτά τα άρματα τα δικά σου εγώ δεν έχω πείρα. Βλέπετε τη δύναμη της συνήθειας. Άρματα σπουδαία ήταν αυτά του Σαούλ, αλλά επειδή ο Δαβίδ δεν τα είχε συνηθίσει, του ήταν άχρηστα, και όχι μόνο άχρηστα, του ήταν και εμπόδιο στο να νικήσει τον εχθρό. Βλέπετε πως η συνήθεια είναι κακό πράγμα, πολύ κακό. Όταν κανείς συνηθίσει στην αμαρτία, δύσκολα μετά νικάει τον εχθρό. Λέει ο προφήτης Ισαΐας: «Ουέ οι επισπόμενοι τας αμαρτίας αυτών ως σχοινίο μακρό». Αλίμονος αυτούς, λέγει, που σέρνουν τις αμαρτίες τους σαν με ένα μακρύ σκηνή, γιατί αυτό το σκηνή είναι που δένει τους ίδιους, τους εμποδίζει να περπατήσουν και τους καθιστά ανίκανους να σωθούν. Ποια είναι τα αποτελέσματα, τι είναι αυτό το κακό που κάνει η συνήθεια στον άνθρωπο? Κάνει πολλά κακά. Το πρώτο που κάνει είναι ότι τα αμαρτήματα, όσο παραμένει η κακή συνήθεια, γίνονται όλο και βαρύτερα. Όλο και χειρότερα προχωράει ο άνθρωπος που δεν σταματάει την κακή συνήθεια. Οι ρίζες των παθών προχωρούν όλο και πιο βαθιά και ο άνθρωπος τόσο και περισσότερο βυθίζεται στην κακία. Το δεύτερο είναι ότι η πονηρά συνήθεια σμικρύνει τα έμφυτα αγαθά, αυτά που έχει φυτέψει ο Θεός στην κάθε ψυχή. Υπάρχουν ψυχές που έχουν διάθεση αγαπητική, ελεήμονα. Όταν όμως αφήσουν να μπει η κακή συνήθεια της φιλαργυρίας, τότε πλέον πάβει η εσπλαχνία, πάβει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία. Στερούνται και αυτά τα φυσικά αγαθά. Τρίτο κακό το οποίο προξενεί η κακή συνήθεια είναι ότι κάνει τον άνθρωπο ευάλωτο και στα υπόλοιπα αμαρτήματα. Αν συνηθίσει κανείς σε ένα αμάρτημα, μετά πολύ εύκολα πάει και στο επόμενο και στο επόμενο. Και αυτό το βλέπουμε στον Απόστολο Πέτρο. Στην αυλή του Καϊάφα ευρισκόμενος, ρωτήθηκε από μία παιδίσκη και λέγει ότι εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο αυτόν. Όταν ξαναρωτήθηκε δεν είπε απλώς δεν ξέρω, ούτε είδα τον άνθρωπο, αλλά πρόσθεσε και όρκο. Με όρκο είπε ότι δεν ξέρω τον άνθρωπο. Όταν και τρίτη φορά ρωτήθηκε, πρόσθεσε και ανάθεμα. Ήρξα το λέει καταναθεματίζειν και ομνίειν ότι ούκ είδα τον άνθρωπο. Όσο παραμένει κανείς δηλαδή στην αμαρτία και δεν μετανοεί, τόσο προχωράει χειρότερα και χειρότερα και βαρύτερα και στην ίδια αμαρτία και σε άλλες αμαρτίες.
γιατί η μία αμαρτία ανοίγει την πόρτα και στις υπόλοιπες. Τέταρτο κακό που προξενεί η κακή συνήθεια είναι ότι πλέον δεν παρακινεί όπως στην αρχή τον άνθρωπο στο κακό, αλλά τον εκβιάζει, τον αναγκάζει, σχεδόν τον εχμαλωτίζει πλήρως και τελείως, ώστε να κάνει το κακό. Και δεν μπορεί σχεδόν ο ταλέπορος άνθρωπος να μην το κάνει. Γίνεται τελείως εχμάλωτος. Πέμπτο κακό της συνήθειας είναι η απελπισία. Και τελευταίο η αιώνια κόλασης. Γι' αυτό και ο Άγιος Αυγουστίνος την κακή συνήθεια της αμαρτίας την παρομοιάζει με έναν βαθύ ύπνο, από τον οποίο όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος, ενώ θέλει να περπατήσει, δεν μπορεί, γιατί εμποδίζεται από το βάρος αυτού του ύπνου. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού που λέγει με το στόμα του προφήτη Ισαΐα: «Απολυπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρ άνομος τας βουλάς αυτού. Και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τας αμαρτίας ημών». Δηλαδή, ας αφήσει ο ασεβής τους δρόμους τους κακούς και ο άνδρο ανήρ ο άνομος τις βουλές του, τις επιθυμίες του, και ας επιστραφούμε όλοι, ας επιστρέψουμε προς τον Θεό. «Στραφείτε προς εμένα», λέει ο Θεός, «και θα σας ελεήσω και θα αφήσω τις αμαρτίες σας». Το ακούει και ο άνθρωπος που έχει την κακή συνήθεια, αλλά δεν μπορεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κάνει να επιστρέψει, αλλά η επιστροφή του είναι ψεύτικη, είναι επίπλαστη. Μπορεί ακόμα να πηγαίνει και να εξομολογείται. Αλλά επειδή δεν πολεμάει την κακή συνήθεια, δεν διορθώνεται, δεν θεραπεύεται. Όπως η βροχή όταν πέσει στο χώμα και βρέξει τις πέτρες, φαίνονται οι πέτρες ότι είναι και αυτές με νερό, έχουν υγρασία, αλλά αν ανοίξει το εσωτερικό τους, θα τις βρει κατάξυρες και έρημες από δροσιά. Δεν περνάει μέσα η βροχή στην καρδιά που έχει γίνει πέτρα, η βροχή της χάριτος του Θεού, και ο άνθρωπος με την κακή συνήθεια δεν μπορεί να διορθωθεί αν δεν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. «Απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών και ουκ έγνωσαν μυστήρια Θεού», λέγει στη Σοφία Σολομώντος. Μοιάζει η κακή συνήθεια με ένα παιδικό παιχνίδι. Πολλές φορές τα παιδιά πιάνουν ένα άγριο πουλί και το δένουν με μία κλωστή και το αφήνουν να πετάξει, και αυτό κάνει να πετάξει, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Και πάλι με το σκοινί το σύρουν κοντά τους. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Δένει τον άνθρωπο με το σκοινί αυτό της συνήθειας, και ενώ κάνει ο άνθρωπος να πετάξει προς τον Θεό, να ασκήσει κάποια αρετή, ο διάβολος δεν τον αφήνει. Τον ξανατσακίζει προς τα κάτω και τον εμπέζει. Γράφουν ιστορικοί για κάποιον βασιλέα ονόματι Μηθριδάτη, ο οποίος ήταν περιβόητος τύραννος, και αυτό συχνά έπαιρνε ως τροφή ένα δηλητήριο που λέγεται κόνιο. Και το έκανε αυτό γιατί φοβόταν μην τον δηλητηριάσουν. Και τόσο συνήθισε το δηλητήριο που όταν κάποτε και αυτός, κακός βέβαια, επειδή ήταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο από τους εχθρούς, θέλησε να το πάρει για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών και να πεθάνει. Ναι, μεν το πήρε, αλλά το δηλητήριο πλέον δεν έκανε τίποτε. Είχε τόσο συνηθίσει ο οργανισμός του που έπεσε στα χέρια των εχθρών και παραδόθηκε χωρίς έλεος στα βασανιστήρια. Μοιάζει η κακή συνήθεια με έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι μεν μετανοεί στην αρχή και προσπαθεί, λέγει η ιστορία, μοιάζει με έναν άνθρωπο αυτός ο οποίος μετανοεί μεν επιφανειακά, αλλά δεν αφήνει την αμαρτία όλος διόλου, μοιάζει με έναν άνθρωπο που θέλει να περάσει ένα ποτάμι και βρίσκει στην αρχή μια μικρή ξύλινη γέφυρα, αλλά την καταφρονεί. Αυτή η ξύλινη γέφυρα είναι η μετάνοια. Ψάχνει να βρει μια μεγάλη γέφυρα πέτρινη, δεν τη βρίσκει και λέει θα ξαναγυρίσω πίσω να περάσω από τη μικρή γέφυρα. Αλλά η μικρή γέφυρα εντωμεταξύ έχει παρασυρθεί από το ποτάμι. Δηλαδή έχει φουσκώσει το ποτάμι, έχουν μεγαλώσει οι επιθυμίες του, έχει αποκτήσει κακές συνήθειες και πλέον δεν καταφέρνει να μετανοήσει.
αυτό παθαίνει ο άνθρωπος, ο οποίος ευθύς παρευθύς δεν κόβει την αμαρτία και το κακό, αλλά τα αφήνει να υπάρχουν μέσα του και με την επανάληψη να αυξάνονται. Ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς πολλοί αδελφοί, γιατί η κακή συνήθεια είναι η αιτία του πνευματικού θανάτου. Κάποτε λέγει πάλι μια ιστορία, ο Πλάτωνας είδε ένα φίλο του που έπαιζε κύβους, δηλαδή ζάρια, και άρχισε αμέσως να τον κατηγορεί δρυμύτατα, να τον υβρίζει χωρίς έλεος. Και εκείνος τότε του λέγει, καλά φίλε Πλάτων, τόσο μικρό πράγμα, δεν έκανα κάτι σοβαρό. Ένα μικρό πράγμα έκανα, λίγο έπαιξα με αυτά τα ζάρια. Γιατί μου κάνεις τόσο σφοδρή παρατήρηση, τόσες πολλές κατηγορίες, γιατί με γελιοποιείς μπροστά σε τόσους ανθρώπους? Μεγάλη αντίδραση για μικρά πράγματα. Και τι του λέει ο Πλάτων? Όταν γίνει συνήθεια, το μικρό δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Έτσι και η αμαρτία, όσο και αν φαίνεται μικρή, όταν γίνει συνήθεια, κολλάζει τον άνθρωπο. Και τι θα γίνει, αδερφοί μου, πώς θα θεραπευτούμε? Πώς μπορεί κανείς να αποβάλει την κακή συνήθεια? Είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το γνωρίζουμε. Τρία είναι τα μέσα. Το πρώτο που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να κόψει τις ρίζες και τα νεύρα της πονηράς συνήθειας δεν είναι άλλο παρά η χάρη του Θεού, η παντοδύναμος χάρη του Θεού. Εκεί πρέπει να καταφύγει ο άνθρωπος. Αλλά αυτή η χάρη δεν ενεργεί στον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν κάνει και κάποια πράγματα ο ίδιος. Και ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι να απέχει από το κακό, να πάψει την κατενέργεια αμαρτία, να τη μισήσει, να συντριφτεί η καρδιά του, να κάνει την ανάλογη ικανοποίηση στον Θεό, δηλαδή να κάνει τον κανόνα που θα το πει ο πνευματικός του, την νηστεία, τις μετάνοιες, να έχει συχνή καταφυγή στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, και μαζί με όλα αυτά να κάνει θερμή προσευχή και με τη θέλησή του να κλείνει τον αφιένα στον Κύριο και με θερμά δάκρυα να καταφύγει στην παντοδυναμία του Θεού. Ο ίδιος είναι ανίκανος να κόψει την κακή συνήθεια. Ο παντοδύναμος Θεός όμως μπορεί, αλλά θα πρέπει και ο άνθρωπος να κάνει αυτά που είπαμε. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Κύριο να ρωτάει τον παράλυτο, θέλεις υγιής γενέστε? Φυσικά ο Θεός μπορούσε να τον κάνει υγιή και χωρίς να τον ρωτήσει. Αλλά δεν θέλει ο Θεός να καταστρατηγείται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καταφεύγει στον Θεό, να ζητάει το έλεος του Θεού για να θεραπεύεται πνευματικά και σωματικά. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, η καταφυγή στον παντοδύναμο Θεό με τον τρόπο που είπαμε. Το δεύτερο που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος που θέλει να κόψει την κακή συνήθεια είναι να επιθυμήσει και να αγαπήσει τα αντίθετα της αμαρτίας στην οποία πέφτει. Αυτό το λένε και οι γιατροί, τα εναντία της εναντίης ιάματα. Δηλαδή τα αντίθετα είναι στα αντίθετα φάρμακα. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, θέλεις λόγου χάρη να κόψεις την πονηρά συνήθεια της μέθης και της πολυφαγίας, να βάλεις σαν δραστικό βότανο πάνω στο πάθος την αγάπη και την επιθυμία της νηστείας, να αγαπήσεις την εγκράτεια, σε κυριεύει το σαρκικό πάθος, είσαι δεμένος με την κτηνώδη πορνεία και τη μοιχεία, αγάπησε, ζήτησε να αποκτήσεις την παρθενία και την καθαρότητα των αγγέλων, και με αυτή την επενετή και αγία όρεξη κόβεις την πρώτη, την πονηρή, την βδελικτή, την βρωμερή όρεξη για την αμαρτία. Σε κυριεύει το πάθος της μνησικακίας και της έχθρας, αγάπησε την αμνησικακία του Θεού, την αγάπη της ευαγγελικής ζωής, και έτσι κόβεις την κακή εκείνη συνήθεια. Σε κυριεύει το πάθος της φιλαργυρίας και της ασπλαχνίας, αγάπησε την ευαγγελική αυτάρκεια και τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του ουρανίου σου Πατρός, και έτσι κόβεις το πάθος αυτό της Ιουδαϊκής αναισθησίας. Σε κυριεύει η διαβολική αλαζονία και η υπερηφάνεια, αγάπησε την ταπεινοφροσύνη του Δεσπότου σου, και με τον τρόπο αυτό γιατρεύεις τα πονηρά μαθήματα του αιωσφόρου. Το δεύτερο λοιπόν φάρμακο είναι ακριβώς αυτό, το να αγαπήσεις τα αντίθετα
από αυτά που σε παρακινεί η κακή συνήθεια να αγαπάς. Το τρίτο και τελευταίο θεραπευτικό μέσο είναι η πλήρης υποταγή του σώματος, το οποίο δεν μπορείς να νικήσεις με άλλο τρόπο παρά με αυτόν τον τρόπο που σου έδειξε ο Σταυρωμένος Ιησούς επάνω στο Γολγοθά. Δηλαδή με τα εκούσια παθήματα, την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία, την κακοπάθεια τη σωματική, για να μπορέσεις έτσι να κυριαρχήσεις πάνω στο σώμα. Μη λυπηθείς τη σάρκα, για να κερδίσεις την ψυχή. Να ξέρεις ότι το σώμα είναι δούλος. Η ψυχή είναι ο Κύριος. Πρέπει να είναι ο Κύριος. Αλίμονα αν γίνει Κύριος το σώμα και υποδουλώσει την ψυχή. Μη λυπάσαι τον δούλο. Μήπως πεινάσει, μήπως ιδρώσει, μήπως κοπιάσει, μήπως αρρωστήσει. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσεις να κυριαρχήσεις επάνω του. Μη λυπηθείς τον δούλο σου τη σάρκα, ό,τι και αν έχει να πάθει, προκειμένου να κυριαρχήσει επάνω της και να βασιλέψει ο Θεός στην ψυχή και στο σώμα σου. Αυτά είναι λοιπόν τα μέσα τα θεραπευτικά, και θα συνοψίζουμε το πρώτο, η καταφυγή στη χάρη του Θεού με τον τρόπο που είπαμε, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση. Το δεύτερο είναι να επιθυμήσεις τα αντίθετα από αυτά που επιθυμείς, τα αντίθετα με το κακό που σε βάζει ο διάβολος να κάνεις. Και το τρίτο, να ασκείς το σώμα σου, να κυριαρχείς επάνω στη σάρκα και να υποδουλώνεις τη σάρκα στο πνεύμα. Γράφει κάπου ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, ότι υπήρχε ένας νόμος στους Σκύθες να μην έχει δικαίωμα στις πανηγύρεις να χρησιμοποιεί το ποτήρι με το οποίο έπιναν όλοι εκείνος ο οποίος δεν έχει θανατώσει έστω και έναν εχθρό της πόλεως. Όποιος δηλαδή είχε αποδειχθεί δειλός και λιποτάκτης, αυτός δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει σε εκείνο το κοινό ποτήρι. Έτσι θα λέγαμε και αυτός ο οποίος δεν υποτάξει τους εχθρούς, τους δαίμονες, τα πάθη του, δεν έχει δικαίωμα να μετέχει στο ποτήριο της Καινής Διαθήκης, στο ποτήριο της ζωής. Γι' αυτό και λέγουν οι Άγιοι και ο Άγιος Νικόδημος μάλιστα, πολύ περισσότερο ο Θεός λέει θέλει από το να κάνεις θαύματα και να ανασταίνεις νεκρούς, να θέλει να υποτάξεις ένα σου πάθος, μια σου αδυναμία, μια κακή σου συνήθεια. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε, αδελφοί μου, να μην κυριαρχούν κακές συνήθειες, και αν κάποιες κυριάρχησαν, να τις πολεμήσουμε με τα μέσα που είπαμε, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.